Έλα! Νέο βίντεο ντοκουμέντο με κρατούμενους που έχουν στήσει γλέντι μέσα στις φυλακές φέρνει στο φως η τηλεόραση του Αλφα. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν μπουκάλια με αλκοόλ επάνω στο τραπέζι, κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις μέσα στο κελί. Μάλιστα, μέχρι και πριν από λίγες ημέρες υπήρχε στο YouTube κανάλι με τίτλο «Πίσω από τα κάγκελα», στο οποίο οι κρατούμενοι από όλη τη χώρα ανέβαζαν ανάλογα βίντεο. Αυτά γίνονται καθημερινά στον Κορυδαλό. Εδώ μπαίνουν ναρκωτικά, δεν θα μπει αλκοόλ και κινητά. 80 ευρώ κοστίζει η φιάλη με το αλκοόλ. Στο βίντεο δεν φαίνεται και κάτι. Πάρ' τι έκαναν τα παιδιά. Όταν θα πει στο σοφρονιστικό ότι θα βρει τον πελάτου, κάθεται ήσυχος. Στο βίντεο που αποκάλυψε η ιστοσελίδα βήμα.gr, οι Αλβανοί κρατούμενοι φαίνονται να σκορπούν δεσμίδες με χιλιάδες ευρώ. Να καταναλώνουν αλκοόλ, να έχουν στην κατοχή τους κινητά, τηλέφωνα και όχι μόνο. Το κελί είναι εξοπλισμένο με ηχοσύστημα, δορυφορικό δέκτη, τηλεόραση και πολλές άλλες ανέσεις. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι υποστηρίζουν πως έχουν καταγγείλει παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν και βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Έχουμε εδώ και καιρό περιγράψει την κατάσταση στις ελληνικές φυλακές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τα χαρακτήριζε όλα αυτά ως fake news, εμάς ως συκοφάντες, άλλες φορές ως παράκεντρα και ως μικρή ομάδα σοφρονιστικών υπαλλήλων. Μάλιστα, με δελτίο τύπου μας που περιγράφουμε την κατάσταση σε ελληνικές φυλακές, παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα για διερεύνηση διασποράς ψευδών ειδήσεων. Αυτά που έχουν βγει τώρα στη δημοσιότητα είναι άραγε και αυτά ψευδικές ειδήσεις? Το ερώτημα που τίθεται είναι: πώς προμηθεύτηκαν οι κρατούμενοι κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση με καλωδιακό πρόγραμμα, αλκοόλ, μετρητά, ηχοσύστημα, ακόμη και κατοικίδιο? Το βίντεο που δημοσίευσε στο σελίδα βήμα.gr έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις για τον χλιδάτο και προκλητικό τρόπο ζωής στο μεγαλύτερο σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Για το καθεστώς ανομίας που κάποιοι επιδιώκουν να επικρατήσει στις φυλακές έχουν απαντήσει αποφασιστικά τόσο η κυβέρνηση όσο και η δικαιοσύνη. Η δράση εγκληματικής οργάνωσης και η ανάπτυξη κυκλωμάτων με επιμέρους συνδεόμενες ενέργειες δεν είναι ανεκτή και αντιμετωπίζεται συγκροτημένα αλλά με όρους κράτους δικαίου. Οι κρατούμενοι κάνουν κυριολεκτικά πάρτι και η κυβέρνηση παρακολουθεί με απάθεια την τραγική αυτή κατάσταση. Οι ευθύνες τους μεγάλες, αλλά ευτυχώς οι μέρες τους λιγοστές.